αλλάξουμε θέμα, να πάμε στον κύριο Σκορδά. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε πριν από τα περιχρεωμένα και τις ρυθμίσεις και όλα αυτά, με αυτό που είχε και πρωτοσέλιδο η Καθημερινή της Κυριακής, Θεές Βασίλη, για τις τιμές και το καλάθι της νοικοκυράς, κύριε Σκορδά, που έχουμε τιμές Γερμανίας, μισθούς Ελλάδας. Δηλαδή, με το ίδιο, με 100 ευρώ για παράδειγμα στην Ελλάδα, είναι τα αντίστοιχα και στη Γερμανία, ενώ θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο φθηνά. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Νομίζω ότι. Τι φταίει, να δούμε τι φταίει και δεν έχουμε προσαρμοστεί. Δεν έχει προσαρμοστεί οι τιμές στην κρίση. Τι φταίει είναι δεδομένο. Η μεταβολή μόνο στο συντελεστή του εργασιακού κόστους δεν επηρεάζει σε τίποτα το κόστος παραγωγής των εισαγωμένων προϊόντων. Και γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη ανάγκη, δεδομένου ότι έχει γίνει η προσαρμογή στο εργατικό, να μπορέσουμε πολύ γρήγορα να μετεξελιχθούμε από οικονομία κατανάλωσης με δανεικά σε οικονομία παραγωγής. Ναι, αλλά... Το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι ναι μεν έχει μειωθεί το μισθολογικό κόστος στην παραγωγή, αλλά εξακολουθεί να είναι ψηλά το κόστος της ενέργειας και της φορολογίας. Όταν για παράδειγμα, και υπ' αυτή την έννοια θα κάνω ένα παράπονο για το χθεσινό, έτσι, για τη χθεσινή ανάλυση, δεν λαμβάνει πουθενά υπόψη της η όλη ανάλυση τη μεταβολή στη φορολογία. Συγκρίνουμε τιμές όταν είχαμε ΦΠΑ στα τρόφιμα με 9% ενώ έχει γίνει 13%. Ναι. Η πραγματική μείωση των τιμών αφαιρουμένων των φόρων είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται. Κάτι, το οποίο πολλοί λένε, δηλαδή ότι βασικός παράγοντας για το να διατηρηθούν οι τιμές σε υψηλά επίπεδα είναι η κυβέρνηση. Είναι κοιτάξτε, το κράτος. Λίγο, μισό λεπτό. Ανεβάζετε την τιμή της ενέργειας. Ανεβάζετε τους φόρους ενώ σε αυτό το επίπεδο και ταυτόχρονα. Ζούμε και σε μια αγορά που υπάρχουν διάφορα περίεργα φαινόμενα του τύπου, ας πούμε, όσον αφορά την ελληνική παραγωγή. Εγώ δεν λέω για τα εισαγόμενα. Του τύπου, όπως σημείωνε νωρίτερα και ένας φίλος, που για τους αγρότες είναι πολύ σημαντικό, φάρμακα, ας πούμε, αγροτικά φάρμακα ή τα ζανιοκτώνα κτλ. Τιμές που είναι διπλάσιες ή πολλαπλάσιες από τιμές που έχει το ίδιο φάρμακο στη γειτονική χώρα, τη Βουλγαρία. Θέλω να πω ότι το περιβάλλον με ευθύνη των κυβερνώντων. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει για να οδηγεί σε μείωση των τιμών. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πράγματα που υποχρεώνεις από τις συνθήκες να κάνεις, όπως η αύξηση του ΦΠΑ. Και υπάρχουν και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη δική σου εσωτερική αγορά, τις δικές σου εσωτερικές ανισορροπίες, τις προτεραιότητες που βάζεις σε κάποιον. Για παράδειγμα, στο κόστος της ενέργειας, έτσι. Που μου λέτε, τι προτεραιότητες έχεις, πώς τις απελευθερώνεις αυτές τις αγορές, πώς μπορείς το ταχύτερο δυνατό να δημιουργήσεις τέτοιες συνθήκες που θα οδηγήσουν σε μια ταχύτερη πίεση προς τα κάτω των τιμών. Εδώ δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Όχι, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Θα συμφωνήσω μάλλον, αν θέλετε, στο ότι πραγματικά είναι αντικείμενο της κυβερνητικής δράσης το πώς αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα. Αλλά αυτή ακριβώς είναι και η δυσκολία αυτής της συγκυρίας. Ότι η κυβέρνηση έχει να λύσει μία άσκηση η οποία ενέχει αντίφαση στο εσωτερικό της. Απ' τη μια δηλαδή να πετυχαίνεις αναπτυξιακούς ρυθμούς και απ' την άλλη να πετυχαίνεις δημοσιονομική εξυγίανση. Δεν μπορεί να έρχεσαι και να λες με αυτούς τους φορολογικούς συντελεστές που έχεις σήμερα ότι μπορείς να υποστηρίξεις γρήγορη επαναφορά σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Πόσο χρόνο χρειάζεται αυτό, κύριε Σκορδά, γιατί με συγχωρείτε. Εγώ ξέρω ότι έχουν περάσει 5 χρόνια, 6, πόσο είμαστε σε ύφεση τώρα. Μισό λεπτό. Έτσι, ο μισθός έχει μειωθεί περίπου στο μισό και οι τιμές είναι εκεί που ήταν. Μην σας πω και παραπάνω σε κάποια προϊόντα. Ξαναλέω, για παράδειγμα, προϊόντα όπως είναι η πατάτα που φέτος είναι στα ύψη. Ναι, ξαναλέω ότι δεν αμφισβητώ αυτό. Ούτε ισχυρίζομαι ότι έχουμε γίνει φτηνή χώρα. Ναι. Λέω όμως ότι για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και πού πηγαίνουμε, πρέπει να καταλάβουμε και από πού ερχόμαστε. Ερχόμαστε λοιπόν από ένα περιβάλλον που ήμασταν αυστηρά καταναλωτικό, χωρίς υψηλές δυνατότητες παραγωγής και μάλιστα δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί στην παραγωγή μας. Έχουμε κάνει σοβαρό έργο στο άνοιγμα αγορών και επαγγελμάτων και νομίζω ότι αυτή είναι η αιτία που καταγράφηκε στο τέλος του 2012, αλλά το βλέπουμε και στο πρώτο τρίμηνο του 2013. Έχει λειτουργήσει όμως αυτό. Βεβαίως έχει λειτουργήσει. Είμαστε η μόνη Γιατί χώρα. Γιατί εγώ το μόνιμο παράδειγμα που ακούω είναι το βρεφικό γάλα. Όχι, δεν ακούω το βρεφικό γάλα, αλλά μπορώ να σας πω πολλά. Εγώ για λέω πείτε μου ένα άλλο που έχει μειωθεί. Ένα άλλο προϊόν θέλω να μάθω. Πού έχει μειωθεί με βάση τις πολιτικές σας. Το σύνολο των προϊόντων αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά. Και αυτό δεν είναι κάτι που το λέω εγώ. No. Είναι χαμηλότερες οι τιμές από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Αυτό στο οποίο μπορεί να γίνει κουβέντα. Ακόμη και αν φέτος είδαμε μειώσεις. Και όχι στο σύνολο, υπάρχουν ακόμη προϊόντα τα οποία είναι. Λοιπόν, αλλά έχουν μειώσεις στον έκτο χρόνο της ύφεσης. Τώρα δεν είναι και κανένα τρομερό επίτευγμα αυτό.
Εγώ δεν το εμφανίζω σε επίτευγμα. Ύστερα από 6 χρόνια ύφεσης να έχεις για πρώτη φορά μια μικρή μεταβολή. Νομίζω ότι η κριτική είναι αυστηρή υπό την εξής έννοια. Είμαστε η μόνη χώρα της 27 που στην ομάδα των προϊόντων διατροφής παρουσιάζει μείωση των τιμών της. Και οι άλλες χώρες του Νότου, θυμίζω, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, είναι σε ύφεση και με περιοριστικές πολιτικές στα εισοδήματα. Και είχαν αύξηση πάνω από 3% στην ομάδα των προϊόντων διατροφής. Αυτό δεν το λέω για να πείτε μπράβο. Όχι, δεν το λέω για να πείτε μπράβο, ούτε για να. Να ολοκληρώσω τη σκέψη. Λέω ότι έχει ξεκινήσει με επιταχυνόμενο ρυθμό μία αποκλιμάκωση των τιμών στο σύνολο των αγαθών και των υπηρεσιών. Στις υπηρεσίες δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα. Είτε όποια υπηρεσία θέλετε ποια υπηρεσία. Πείτε μου μία υπηρεσία που έχει αύξηση τιμές. Καμία. Και στα προϊόντα τροφίμων αυξήσεις είναι μόνο εκεί όπου η εποχικότητα και η σοδιά παίζει ρόλο. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε το ότι πρώτες ύλες, για παράδειγμα, ή ζωοτροφές ή η ξηρασία διεθνώς επηρεάζει σιτηρά και δημητριακά. Λοιπόν, επειδή μπορώ να σας πω πολλές υπηρεσίες, θα σας πω μια βασική υπηρεσία η οποία είναι. Έχει ακριβή και το ηλεκτρικό ρεύμα. Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι, εντάξει, δεν είναι υπηρεσία, είναι ενέργεια, το είπα πρώτος. Τα επηρεάζει όλα όμως. Τα επηρεάζει όλα. Τα επηρεάζει και τις μεταφορές. Ακριβώς αυτό είναι η αιτία. Μου επιτρέπετε, κύριε Σκορδά, εσείς επιχειρείτε να πέσουν οι τιμές μέσω της μείωσης του εργατικού κόστους, δηλαδή το μισθό των εργαζομένων, αυτό εξήγησα. Ή μέσω των απολύσεων. Μισό λεπτό. Διότι άλλωστε, ή να μειώσουν στο ελάχιστο τα έσοδά τους, ας πούμε, η παραγωγή, διότι ποιος παραγωγός θα μπει σε μια διαδικασία αναπτυξιακή, όπως θέλουμε, με σύγχρονες μονάδες κτλ., όταν το ρεύμα του είναι πανάκριβο, όταν δεν δανείζεται από πουθενά, ή όταν δανείζεται με πάρα πολύ ψηλά επιτόκια. Όταν τα μεταφορικά του επίσης γίνονται και αυτά πανάκριβα και το κέρδος του μειώνεται όλο ένα και περισσότερο στο όνομα αυτού που λέγατε νωρίτερα. Κανείς. Αν δεν θέλουμε να παραμείνουμε στο έχω έναν ο οποίος βγάζει ένα πάγκο και πουλάει 10 πορτοκάλια. Αυτό ακριβώς εξηγώ από την αρχή της κουβέντας. Τι αλλάζει αυτό λοιπόν. Μισό λεπτό. Ξαναλέω ότι το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει να μηδενίσουμε τα δημοσιονομικά, το πρωτογενές έλλειμμα. Συμφωνούμε σε αυτό. Ωραία, εντάξει. Αυτό. Έχετε όταν πέσει στους μισθούς, δεν πάντα μηδενίσει τα άλλο. Όχι, δεν είναι μόνο θέμα μισθών, μισό λεπτό. Μισθοί φόροι. Μπράβο. Λέω λοιπόν ότι αυτό είναι μια αντικειμενική δυσκολία η οποία εμποδίζει να πάμε με την ταχύτητα που θα έπρεπε ή θα περίμενε κάποιο σε αντιστροφή των ηφαισιακών ρυθμών. Αλλά είναι άλλης τάξεως ζήτημα αυτό και να το συζητήσουμε όποτε θέλετε και άλλης τάξεως ζήτημα το αν οι τιμές εξακολουθούν να τραβάνε την ανηφόρα ή έχουν αρχίσει να παίρνουν τον κατήφορο. Τραβάνε την ανηφόρα σε σχέση με την τεράστια μείωση που έχουν υποστεί τα εισοδήματα των πολιτών. Μα τα εισαγόμενα προϊόντα, κύριε Λίριτζη. Μα δεν είναι εισαγόμενα προϊόντα. Μπορεί κάποιος να συγκρίνει γερμανική, τις τιμές με τις οποίες πουλάει η γερμανική αλυσίδα στην Ελλάδα και τις τιμές που πουλάει στη Γερμανία. Και εκεί λοιπόν είμαστε αντίστοιχοι. Και σε πολλά προϊόντα είμαστε. Δεν κάνει να μου το λέτε εσείς αυτό. Γιατί ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει και τι διαφορές έχει η ελληνική αγορά από τις μεγάλες κεντροευρωπαϊκές. Είναι άδικο να προσανατολίζουμε τον κόσμο σε μία κατεύθυνση ότι είναι το ίδιο πράγμα να μιλάμε. Δηλαδή είναι νομοτέλεια αυτό το παραλυθεί, δεν υπάρχει τρόπος. Όχι, υπάρχουν διαφορές. Γιατί άμα είναι από τη φύση έτσι, να πούμε ότι είναι φυσικό φαινόμενο η ακρίβεια, επομένως δεν λύνεται. Αν δεν είναι φυσικό φαινόμενο όμως, βρείτε μια πολιτική, κύριε Σκορδά, και πείτε στον κόσμο ότι στο τέλος αυτής της διαδρομής, παιδιά, σε ένα χρόνο, σε μισό, οι τιμές θα έχουν μειωθεί, θα λειτουργήσουμε με όρους ανταγωνισμού όπως λειτουργεί όλη η αγορά, η υγιής αγορά και η ελεύθερη οικονομία. Έτσι λειτουργεί στον κόσμο. Κοιτάξτε, δεν λειτουργεί όπως είμαστε εμείς. Το δημοσίευμα της Καθημερινής χθες λέει ότι το καλάθι των προϊόντων στη Γερμανία είναι 10% ακριβότερο από ότι είναι το ίδιο στην Ελλάδα. 100 με 110, βεβαίως. Αυτό είναι μικρή διαφορά, αλλά είναι μια διαφορά υπέρ της ελληνικής αγοράς. Δεν μπορεί λοιπόν τώρα εδώ να μου λέτε γιατί είναι φτηνότερα στη Γερμανία από ότι στην Ελλάδα. Είναι κάποια προϊόντα. Σας παρακαλώ. Είναι κάποια προϊόντα φτηνότερα. Είναι κάποια προϊόντα φτηνότερα και κάποια άλλα είναι ακριβότερα. Να πούμε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα. Η εξήγηση των ελληνικών προϊόντων που εδώ είναι ακριβότερα από ότι είναι σε γειτονική χώρα, στη Βουλγαρία, στα Σκόπια. Στην Αλβανία, όπου εκεί είναι πολύ φτηνότερα από ότι είναι εδώ τα ίδια ακριβώς προϊόντα, πώς τη δίνεται.
Και πώς την αντιμετωπίζετε? Την έχουμε δώσει κατ' επανάληψη. Η Ελλάδα έχει ιδιομορφίες λόγω της γεωγραφικής της γεωμορφολογίας της. Η νησιωτικότητα και ο ορεινός όγκος επηρεάζει το κόστος των μεταφορών πάρα πολύ στη λογική του κόστους της διανομής των προϊόντων. Και από εκεί πέρα μπορούμε να δούμε και μια σειρά από άλλους παράγοντες. Το έχουμε πει πολλές φορές. Επειδή δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα της νησιωτικότητας και της... Ας λύσουμε τουλάχιστον όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, οι πολυεθνικές, το έχετε βρει και μόνοι σας πολλές φορές. Και κατά το παρελθόν, ακόμη και σήμερα. Πολυεθνικές πουλάνε με πολύ χαμηλότερες τιμές έξω από ό,τι πουλάνε εδώ. Κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί να μην θεραπεύεται. Όπου υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά στην τιμή, ξέρετε ότι παρεμβαίνουμε. Και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και από τη μελέτη των ενδομηλικών τιμολογήσεων και από ό,τι εν πάση περιπτώσει εργαλείο μπορούμε να διαθέσουμε. Και νομίζω ότι είναι πολύ έτσι ενθαρρυντικό, αν θέλετε, το γεγονός ότι έχει αρχίσει αυτή η κατάσταση να αλλάζει. Δεν λέω ότι έχουμε φτάσει εκεί που πρέπει, αλλά είναι κρίμα να μηδενίζουμε την όποια προσπάθεια έχει γίνει όλο αυτό το χρόνο και να μην αναγνωρίζουμε ότι έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο να βγουν διοικητικά εμπόδια. Προσπάθεια αυτή που λέτε δεν αναγνωρίζουν όλοι, αλλά στην καθημερινότητα δεν υπάρχει. Κύριε Σκορδά, κοιτάξτε, δεν την προσπάθεια για την ισορροπία και το γενικότερο κλίμα το έχουν αναγνωρίσει όλοι. Δεν μιλάμε για αυτό. Έχουν μειωθεί δραστικά τα εισοδήματα και είναι αναντίστοιχα μικρή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το θέμα. Είναι αναντίστοιχα μικρή η υποχώρηση των τιμών. Βλέπετε ότι όσο κουβεντιάζουμε, πώς μετατίθεται το ερώτημα. Από εκεί που ξεκινήσαμε, γιατί ανεβαίνουν τιμές, τώρα πάμε γιατί δεν πέφτουν. Όχι, όχι, όχι. Γιατί είναι αναντίστοιχη η σχέση με τη μείωση των μισθών. Θα είναι αναντίστοιχη, αυτό προσπαθώ να πω, όσο θα είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε ψηλά τη φορολογία και την ενέργεια. Αλλά η ενέργεια δεν είναι μόνο εσωτερικής μας αγοράς υπόθεση. Mm-hmm. Το πώς εξελίσσεται το κόστος της ενέργειας ξεφεύγει από τη λογική του τι γίνεται μέσα στα όρια μιας εθνικής οικονομίας. Άρα στο ορατό μέλλον λέτε, δεν βλέπουμε μείωση. Όχι, για το ορατό μέλλον. Εγώ λέω ότι μήνα-μήνα βλέπουμε επιταχυνόμενη αποκλιμάκωση των τιμών στα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες και νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί. Μάλιστα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, παιδιά, σε αυτό το σημείο, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Μετά. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα πάντως του κόσμου πρέπει να πούμε, κύριε Σκορδά, που δεν είναι, αρνητικά μηνύματα. Προφανώς. Γιατί εντάξει. Εγώ δεν ισχυρίστηκα ποτέ ακόμα και αν υπάρχει σε κάποια προϊόντα μείωση, όπως λέτε, είναι όλα αυτά αντίστοιχα με την τραγική μείωση του εισοδήματος. Όταν έχει μειωθεί το εισόδημα 40, 45, 50, 35 και έχει μια μείωση 3%. Δεν φαίνεται, κύριε Σκορδά, τι να κάνουμε τώρα. Σε αυτό δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Και αυτό είναι και αφετηρία, αν θέλετε, των όποιων προσπαθειών κάνουμε. Ναι. Το αναγνωρίζουμε και το συμμεριζόμαστε. Αλλά άλλο πράγμα αυτό και παρακαλώ να μείνουμε σε αυτό ακριβώς. Το θέμα είναι αν υπάρχει δυνατότητα, κύριε Σκορδά, να υπάρξει μια δραστική παρέμβαση από την πλευρά της πολιτείας σε αυτό το πεδίο, είτε αφορά, ας πούμε, τα κυκλώματα μέσα ζώντων που στα αγροτικά προϊόντα υπάρχουν και παραυπάρχουν και λιμένονται και τη μία πλευρά που τα ψωνίζει και την άλλη πλευρά που τα πουλάει, είτε σε άλλους τομείς της οικονομίας που επιμένει ένα κομμάτι, ας πούμε, των παραγωγών ή και των εμπόρων να κρατούν τις τιμές πάρα πολύ ψηλά. Αλλά αυτό είναι μια κουβέντα που δεν τελειώνει ποτέ. Αλλάξαμε και θα επιμείνω σε αυτό την αγορανομική νομοθεσία που ήταν ίδια από το 1946. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό θα δείτε ότι αυτή η αλλαγή θα δημιουργήσει και στο επόμενο διάστημα συνθήκες να λειτουργήσουν καλύτερα αγορές και επαγγέλματα. Οι αλλαγές αυτού του είδους είναι η λύση στο πρόβλημα. Διοικητικές παρεμβάσεις του να πούμε με μια διοικητική πράξη ρίξτε τις τιμές. Εντάξει, εκεί που μπορούσαμε να το κάνουμε, το κάναμε. Θυμίζω από πέρυσι το Σεπτέμβριο το κάναμε στις κλειστές αγορές, στα κυλικεία. Αλλά οι διοικητικές πράξεις δεν μπορεί να έχουν γενική εφαρμογή στο σύνολο των αγαθών στην αγορά. Για να δούμε τώρα ένα άλλο που έχει πάρα πολύ κόσμο και είναι η ιστορία των υπερχρεωμένων οικοκυριών, κ. Σκορδά. Και τι θα γίνει με αυτά σε σχέση με τις τράπεζες, εννοώ. Επί της ουσίας δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τυπικά μας απάντησε την Παρασκευή ότι εγκρίνει αυτό το σχέδιο που είχαμε υποβάλει και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έρθει σαν τροπολογία πιθανότατα στον αγορανομικό κώδικα. Εκτιμάτε ότι θα δώσει δυνατότητα και σε πολίτες που δεν βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, εννοώ οικονομικά, της απόλυτης, ας πούμε, υπερχρέωσης, αλλά που μια πιθανή ρύθμιση... Μισό λεπτό, να το ξεκαθαρίσουμε, ότι η ρύθμιση αυτή δεν αφορά αυτούς που έχουν ήδη το δάνειό τους
το κόκκινο. Ναι, είναι η ρύθμιση για την οποία μιλάμε και είναι, υπάρχουν δύο ρυθμίσει. Μία αφορά αυτούς, τους υπερχρεωμένους. Υπάρχει άλλη ρύθμιση που δεν είναι, το δάνειο δεν είναι στο κόκκινο. Εξυπηρετείται μέχρι στιγμής κανονικά. Ναι. Και σου δίνει τη δυνατότητα σε κάποιους δανειολήπτες, μας πει ο κ. Κορδάς πόσοι είναι αυτοί, και με κάποιες προϋποθέσεις, mm-hmm. να μειώσουν τη δόση τους για να μπορούν να συνεχίσουν να το εξυπηρετούν κανονικά. Έτσι, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, οι προϋποθέσεις είναι αρκετές. Mm-hmm. Πρώτον, να είναι πρώτη κατοικία, να έχει υποθηκευτεί η πρώτη κατοικία για αυτό το δάνειο. Να αφορά. Να είναι σπίτι μέχρι 150.000 ευρώ αντικειμενική αξία. Μέχρι 180.000, συγγνώμη. Αντικειμενική αξία. Το σύνολο της περιουσίας να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Να μην έχει καταθέσεις πάνω από 10.000 ευρώ. Για να το λένε Κώστα. Είναι πολύ κόσμος αυτή την κατηγορία. Να είναι μισθωτή και συνταξιούχη, όχι μόνο. Είναι πολύ μικρή κατηγορία αυτή. Πόσος κόσμος είναι. Θα σας πω, είναι περισσότεροι από όσοι νομίζετε. Και θα σας πω, είδατε ότι από τη μια δεχόμασταν για πολλούς μήνες μια κριτική για το αν μπορούμε να είμαστε πολύ ευρείας εφαρμογής με αυτή την πρόταση και απ' την άλλη δεχόμασταν κριτικές ότι είμαστε πολύ γενναιόδοροι με αυτό που προτείνουμε. Έχετε υπολογίσει πόσο κόσμο αφορά αυτό? Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το πει με ασφάλεια κανένας. Αφορά αρκετό κόσμο, εάν λάβετε υπόψη σας ότι τα ενυπόθηκα δάνεια είναι 800.000. Νομίζω επομένως ότι από αυτά τα δάνεια το 80% εμφανίζεται με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος να είναι ενήμερα δάνεια. Το 80%. Ναι. Αλλά τι γίνεται, πώς είναι εξυπηρετούμενα όλα αυτά? Είναι την ψυχή στο στόμα. Με την ψυχή στο στόμα και με βοήθεια από γονείς, αδέρφια, και έτσι. Λέμε λοιπόν ότι επειδή υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο για τον απόλυτα υπερχρεωμένο, είναι ο παλιός νόμος, ο 3869, στον οποίο επίσης παρεμβαίνουμε με βελτιώσεις για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Θα το δούμε μετά αυτό. Άρα λοιπόν για αυτή την ομάδα δανειοληπτών υπάρχει μια συνταγή, να το πω έτσι. Mm-hmm. Πάμε επομένως να δώσουμε μια ανακούφιση στους πιο σκληρά δοκιμαζόμενους από τους συμπολίτες μας που δίνουν μάχη να διατηρήσουν αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμενα τα στεγαστικά τους δάνεια. Οι τράπεζες έχουν συμφωνήσει, κύριε Σκορδά. Βεβαίως. Με αυτή τη ρύθμιση. Έχουμε κάνει μακρά διαβούλευση και με τις τράπεζες και με τις ενώσεις καταναλωτών. Αυτό έχει λήξει από το φθινόπωρο. Μάλιστα. Απλά έπρεπε να πείσουμε, αν θέλετε, και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τους πιστωτές ότι μπορεί να υπάρχει ισορροπία σε μια λύση ανακούφισης. Μάλιστα. Σίγουρα δεν πανηγυρίζουμε ούτε λέμε ότι δώσαμε λύση στο σύνολο των δανειοληπτών. Mm-hmm. Είναι όμως μια πραγματική ανάσα ανακούφισης για αυτούς που έχουν πιο οξύ το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, από πότε μπορούν, όποιοι είναι οι δικαιούχοι, όποιος είναι ο αριθμός, από πότε μπορούν να πάνε στην τράπεζα? Νομίζω ότι θα έχει άμεση ισχύ, αλλά πέρα από αυτό εγώ θέλω να πω και κάτι ακόμη. Εσείς λέτε δηλαδή ότι αν υπάρχει αυτή η βάση ρύθμισης και κάποιος που είναι μη ενήμερο το δάνειό του, αν πάει στην τράπεζα και πει εγώ μπορώ με βάση αυτό το πλαίσιο να δίνω χρήματα, αν θα του πει, θα όχι, του πει καμία όχι, τράπεζα βέβαια, όχι μη δίνεις. Όχι, άρα όχι. Εδώ και ο νόμος, αυτό είναι η λογική του, να κάνει μια ελάχιστη ρύθμιση έτσι ώστε να διασφαλίζει οριζόντια αυτούς που πραγματικά είναι στο πολύ πρόβλημα. Πώς μπαίνουν στον Τηρεσία, ρωτάει ένας φίλος εδώ. Μπαίνουν ή ξεμπλέκουν από τον Τηρεσία? Ναι. Στον Τηρεσία επίσης κάνουμε σημαντικές αλλαγές. Πάβει να ισχύει ο Τηρεσίας με το καθεστώς του ότι για μια επιταγή που δεν πληρώθηκε και μπορεί η ευθύνη να είναι στο κράτος, ξέρετε, να μπαίνει στη μαύρη λίστα. Ναι. Θα ισχύει, αν θέλετε, ένα αντίστοιχο του Βρετανικού συστήματος, όπου ο κάθε δανειολήπτης θα έχει το δικό του point system. Έτσι και η κάθε τράπεζα θα αξιολογεί την εικόνα του, θα του δίνει ή θα του αρνείται προϊόντα πιστωτικά. Με την ιστορία όσων έχουν δάνεια στο κόκκινο και μέχρι τώρα πήγαιναν σε μια διαδικασία δικαστηρίων ή εξοδικαστικού συμβιβασμού κτλ. Τι αλλάζει με αυτό, τι θα γίνει? Και κυρίως ποιο θα είναι το κόστος, γιατί διάφορα ακούστηκαν. Ναι, κοιτάξτε, ξέρετε ότι δεν λειτουργήσε ο εξοδικαστικός συμβασμός όπως προέβλεπε ο νόμος, γιατί δεν υπήρχε κανενός είδους κίνητρο για τη διαμεσολάβηση. Αποτέλεσμα ήταν να πηγαίνουν όλοι στα δικαστήρια και ενώ ο νόμος προέβλεπε δικάσιμο εντός εξαμήνου, έχουμε φτάσει η δικάσιμος να προσδιορίζεται πέραν της εξαετίας πλέον. Χαίρετε. Έχουμε δικασίμους για το 2020. Είπαμε λοιπόν όντως να βρεθεί μία λύση, να υπάρχει ένα κίνητρο για τη διαμεσολάβηση. Mm-hmm. Και σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προταθεί η διαμεσολάβηση να γίνεται από τους πίνακες διαμεσολαβητών που καταρτίζουν οι δικηγορικοί σύλλογοι με μία μικρή αμοιβή.
υπήρξε μια διαφωνία μας. Κόντρα σε αυτό. Στο, όχι σε αυτό, στο να υπάρχει και υποχρεωτική παράσταση συνηγόρου με χρέωση προφανώς του δανειολήπτη κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Δεν απαγορεύει κανείς, αν ένας δανειολήπτης κρίνει σκόπιμο να συνοδεύεται από δικηγόρο σε αυτή τη διαδικασία, να τον πάρει. Αλλά λόγος, δεν μπορεί, ακριβώς. Αλλά δεν μπορεί ο νόμος να έρχεται και να το επιβάλλει υποχρεωτικά. Με γιατί παράσταση αυτό, με. Έτσι, δημιουργεί το κόστος, το οποίο είναι πραγματικά δικαιολόγητο. Το Υπουργείο, κ. Σκορδά, θα επιμείνει στην πρότασή του για το άνοιγμα των καταστημάτων της Κυριακής και θα το φέρει στη Βουλή. Θα επιμείνει παρά γιατί. Παρά τις διαφωνίες που έχουν εκφράσει οι άλλοι διαφωνίες. Εσείς μιλάτε για όλες τις Κυριακές πρώτα απ' όλα. Προαιρετικό άνοιγμα μιλάμε μόνο για τα μικρά καταστήματα. Πέρασε από την ΚΕΝΕ το νομοσχέδιο την Παρασκευή. Φαντάζομαι ότι το πολύ στις επόμενες 10 μέρες θα έχει συζητηθεί στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Προφανώς η Βουλή διατηρεί το δικαίωμά της να νομοθετήσει έτσι όπως αυτή κρίνει. Η πρόταση της κυβέρνησης όμως είναι μια πρόταση που πιστεύουμε και φαίνεται αυτό και από δημοσκοπήσεις που ήταν το φως δημοσιότητας ότι βρίσκει την πλειοψηφία της κοινής γνώμης. Στη Βουλή τι σημασία έχει να έχετε την πλειοψηφία. Κοιτάξτε, αυτό νομίζω θα παίξει και αυτό ένα ρόλο. Δηλαδή και οι πολιτικές δυνάμεις δεν μπορούν να κρίνουν χωρίς ερήμην της κοινωνίας. Τώρα το αν συνδικαλιστικές ηγεσίες. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι διαφωνούν. Διαφωνούν. Κοιτάξτε, ναι, νομίζω ότι αυτό ιστορικά έχει καταγραφεί και σε άλλες συζητήσεις και απεδείχθη ότι η εξέλιξη των πραγμάτων δεν δικαίωσε τους διαφωνούντες. Από εκεί και μετά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και τα φαινόμενα που είπαμε στην αρχή, έτσι, σχετικά με την ακρίβεια και τις αγορές. Πώς θα ζητήσουμε να λειτουργήσει λιμάνι κρουαζιέρας στον Πειραιά ή στο Φάληρο και να θέλουμε να έχει αυτοκίνηση και απ' την άλλη να λέμε ότι τα μαγαζιά θα είναι κλειστά τις Κυριακές. Μπορεί να έρθουν Σάββατο. Εντάξει, και μπορεί με αυτή τη λογική. Εντάξει, να μην έρθουν και καθόλου. Έχετε δίκιο. Ένα ευρύτερο θέμα. Παιδιά, πρέπει να κλείσουμε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, να είστε καλά.